Ο κύριος Ηλιόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από λίγο ρωτούσε ο κύριος Χατζηδάκης αν επιθυμούμε να πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη διαδικασία. Να είναι ξεκάθαρο, προφανώς δεν επιθυμούμε να πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας ανησυχούσε πάρα πολύ αν παίρναμε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει εδώ και πολύ καιρό να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ευρώπη του Όρμπαν, στην Ευρώπη του Κούρτς, στην Ευρώπη που δεν σέβεται ούτε ανθρώπινα ούτε εργασιακά δικαιώματα, αλλά σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. Θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χατζηδάκης στο ζήτημα του Μακεδονικού. Θα μπορούσα να ξαναθυμίσω για το ότι η γλώσσα είναι ζήτημα λυγμένο από το 1977, με τον πιο επίσημο τρόπο στον ΟΗΕ. Θα μπορούσα να ξαναθυμίσω για τα ζητήματα το πώς το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει εθνότητες, αλλά επικότητες. Δεν έχει σημασία όμως. Και δεν έχει σημασία γιατί ο κύριος Χατζηδάκης και όσοι φιλελεύθεροι έχουν απομείνει στη Νέα Δημοκρατία, αυτά που λένε δεν τα πιστεύουν. Και γιατί δεν τα πιστεύουν? Γιατί στις ευρωεκλογές με πολύ μεγάλη χαρά και ευκολία θα υποστηρίξουν για πρόεδρο της Κομισιόν τον κύριο Βέμπερ, που τη γειτονική χώρα τη λέει Μακεδονία. Τελεία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία, και πολύ καλά κάνει και υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία, γιατί είναι μια συμφωνία στρατηγικής ήττας του εθνικισμού στα Βαλκάνια, είναι μια συμφωνία για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Αν η Νέα Δημοκρατία πίστευε αυτά που λέει για τη συμφωνία, θα έφευγε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θα πήγαινε στην αγκαλιά του Σαλβίνη και της Λεπέν σε αυτή την ευρωομάδα. Κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα χαροποιούσε ιδιαίτερα τον κύριο Βορύδη, όχι όμως τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί σε αυτό θέλω τουλάχιστον απέναντι σε αυτό να είμαι ειλικρινής απέναντί του. Ας συζητήσουμε λοιπόν τώρα για ποιους λόγους αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι το ζήτημα της εργασίας είναι κεντρικό για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας και στην Ευρώπη και στη χώρα. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε τη μάχη για την προστασία της εργασίας. Και πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ότι έχει μειωθεί η ανεργία 8%. Και μάλιστα η αναλογία στις νέες θέσεις εργασίας είναι 70% πλήρης, 30% μερική. Δεν μιλάμε απλά για μείωση της ανεργίας. Μιλάμε ότι 380.000 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σύγκριση με το 2014 αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Και αυτός είναι ένας λόγος για να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση. Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το 18% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος που είναι άνεργος είναι 100% άνεργος. Και δεν τον ενδιαφέρει αν η ανεργία έχει μειωθεί 8 και αν θα έχει μειωθεί κοντά στο 10 μέχρι τον Οκτώβρη που θα γίνουν εκλογές. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μιλήσουμε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που δεν είναι αφηρημένο και γενικό δικαίωμα. Μόνο ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, με την συλλογική σύμβαση στον τουρισμό, που έχει εισαγωγικό μισθό τα 780 ευρώ, σημαίνει ότι ένα νέο παιδί 22 χρονών που δούλευε σεζόν σε ξενοδοχεία, αντί για 511 ευρώ, παίρνει 780 ευρώ. Και αυτή η επαναφορά των δικαιωμάτων είναι ένας λόγος για να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση. Να μιλήσουμε για την επιθεώρηση εργασίας, γιατί διαρκώς ακούμε για άβατα και ανομίες, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει στην Ένωση Τραπεζών, δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι βρισκόταν στο πραγματικό άβατο για τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εργατική νομοθεσία. Δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει ότι βρισκόταν στο βασίλειο της ανομίας αυτών που, όταν η επιθεώρηση πήγαινε για να κάνει επιθεωρήσεις, βγάζανε τους ανθρώπους από τις σκάλες κινδύνου ή τους κρύβανε κάτω από γραφεία. Δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για το πώς όλοι αυτοί δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν πάνω από τους νόμους. Γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί να μιλάνε απευθείαν με την κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή η κυβέρνηση, και η επιθεώρηση εργασίας είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης σε αυτή τη χώρα. Ευτυχώς για μας, με περισσότερους από 200.000 ελέγχους τα τελευταία χρόνια, και την αδήλωτη εργασία έχουμε μειώσει, και την υποδηλωμένη εργασία πλέον έχουμε βάλει στο στόχαστρο, και περισσότερο από 45 εκατομμύρια δεδουλευμένα έχουν πληρωθεί στους εργαζόμενους χωρίς να χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια, αλλά μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες της επιθεώρησης εργασίας. Και όλα αυτά είναι ένας λόγος για να συνεχίσει τη δράση της αυτή η κυβέρνηση. Να μιλήσουμε για προγράμματα για την ανεργία, όπου για πρώτη φορά πλέον υλοποιούνται στοχευμένα προγράμματα όχι απλά για τον κόσμο που είναι μακροχρόνια άνεργος, αλλά στοχευμένα προγράμματα για τους νέους επιστήμονες. Γιατί ήδη τρέχουν προγράμματα για 11.500 νέους επιστήμονες και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, προγράμματα τα οποία έχουν αυξημένη επιδότηση, πολύ πάνω από το βασικό μισθό, και μπορούν να επιδοτούν μισθούς μέχρι και 1.600 ευρώ σε στοχευμένους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η αγροδιατροφή, η βιομηχανία. Να μιλήσουμε για το τι γινόταν
ήτανε επιμερών συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στα ζητήματα κατάρτισης που ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στον κύριο Χατζηνικολάου. Και να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Αν κάποιος δει τα κέντρα κατάρτισης που υπάρχουν συνολικά στη Γερμανία, δεν ξεπερνάνε τα 300 κέντρα κατάρτισης σε όλη την επικράτεια της χώρας. Με τους νόμους που η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ έφερε το 2012 για τα κέντρα κατάρτισης, βρεθήκαμε με περισσότερα από 2.000 κέντρα κατάρτισης που ο μοναδικός στόχος που είχαν ήταν να ατρώνε ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι να υποστηρίζουν τους ανέργους. Και με αυτήν την έννοια μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θάρρος να μιλήσει για προγράμματα κατάρτισης τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Όλες αυτές οι αλλαγές και στα ζητήματα για τα προγράμματα για την ανεργία είναι άλλος ένας λόγος για να υποστηριχτεί αυτή η κυβέρνηση. Και η τελευταία φράση για τα ζητήματα της εργασίας, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, επιτέλους η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και η αύξηση του μισθού, το οποίο είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ένα ζήτημα αναπτυξιακής στρατηγικής. Γιατί όλα τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα της κρίσης. Μειώσατε σε ένα βράδυ 23% τον μισθό και 32% τον υποκατώτατο και η ανεργία έφτασε στο 27%. Δεν μειώθηκε η ανεργία. Ό,τι έχετε πει είναι βγαλμένο μέσα από σκουριασμένα βιβλία ιδεολογικά νεοφιλελεύθερων αποτυχημένων συνταγών. Δοκιμάστηκαν, αποτύχανε και εκεί θα μείνουν. Θα μείνουν στο κομμάτι της αποτυχίας. Επιτρέψτε μου όμως να επιστρέψω και να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα. Ότι το ζήτημα της εργασίας σήμερα είναι και ζήτημα δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Και υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας. Σήμερα στην Πολωνία γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στη δολοφονία του δήμαρχου, του Παύλ Αντάμοβιτς, που δολοφονήθηκε γιατί ήταν ένας δήμαρχος που είχε υποστηρίξει τους μετανάστες, είχε υποστηρίξει τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και όλη η ρητορική του μίσους των ανθρώπων με τους οποίους η Νέα Δημοκρατία συνομιλεί και μέσα στη χώρα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οδήγησε σε αυτή τη δολοφονία. Γιατί το να είναι κάποιος πατριώτης σημαίνει ότι αγαπάει έναν τόπο και σέβεται τους ανθρώπους του. Και δεν μπορείς να σέβεσαι έναν τόπο και τους ανθρώπους τους αν δεν σέβεσαι τα δικαιώματα όλων. Τα δικαιώματα και αυτού που είναι διαφορετικού. Δεν μπορείς να αγαπάς έναν τόπο και τους ανθρώπους του αν, όπως ο Όρμπαν, πιστεύεις ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν σαν σκλάβοι 300 παραπάνω ώρες υπερορία και να πληρώνονται μέσα στην επόμενη τριετία. Δεν μπορείς να αγαπάς έναν τόπο και τους ανθρώπους του αν, όπως η κυβέρνηση του Κούρτς, αμφισβητεί το 8ωρο και ξαναπηγαίνει στο 12ωρο. Και άρα, για να κλείσω, είπα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να στηριχτεί η κυβέρνηση. Να σας δώσω και τρεις λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση για να κάνει ο καθένας επιλογές της. Δεν πρέπει να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση αν θέλετε να καταργήσετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν πρέπει να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση αν θέλετε να επιστρέψετε στη μνημονιακή πειθαρχία του μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις και να διαλύσετε τη μνημονία. Δεν πρέπει να στηριχτεί αυτή η κυβέρνηση αν θέλετε σε αυτή τη χώρα μία κυβέρνηση τύπου Όρμπαν. Ευχαριστώ πολύ.